Κύριε Φίλη, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Εύχομαι να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Αμποτίτση, Χριστός Ανέστη. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της, κύριε Φίλη. Ανακοινώνει λοιπόν η Τουρκία μέσα σε όλα αυτά ότι θα κάνει γεωτρήσεις στην Κρήτη. Εμείς απαντάμε με συνάντηση. Εμείς συναντάμε τον Υπουργό Εξωτερικών της, ο οποίος θα επισκεφθεί την Θράκη, λέει, και θα είναι στα πλαίσια έτσι ιδιωτικής επίσκεψης. Δεν ξέρω, έχει συγγενείς εκεί στην Θράκη. Όπως πολύ σωστά το είπατε, κοιτάξτε να δείτε, ιδιωτική επίσκεψη με δημόσιες ομιλίες και τοποθετήσεις επί πολιτικών θεμάτων δεν υπάρχει. Οξύμορο. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, άρα ήδη ξεκινάμε με φάουλ από την τουρκική πλευρά, ή μάλλον να το θέσω καλύτερα, την ελληνική πλευρά, που για ακόμα μια φορά, χρησιμοποιώντας την καραμέλα ότι η Ελλάς δεν φοβάται τίποτα και δεν έχει τίποτα να κρύψει, θα επιτρέψει στους Τούρκους να κάνουν πασαρέλα στη Θράκη και να κάνουν το παιχνίδι τους, να διονύσουν αυτή την κατάσταση την οποία έχει δημιουργηθεί, την έχουμε εμείς δημιουργήσει, η Ελλάς έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση στη Θράκη, και βέβαια να οδηγήσει την κατάσταση στο αναπόφευκτο, στο άμεσο μέλλον. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρώτον δεν θα έπρεπε να επιτρέπαμε σε αυτούς τους ανθρώπους για με τους συγκεκριμένους σκοπούς τέτοιου τύπου επισκέψεις. Γιατί μόνο ιδιωτική επίσκεψη δεν είναι, και η εκφορά του λόγου τους εκεί είναι προσβλητική απέναντι στο κράτος της Ελλάδος και φυσικά διασπείρουν τη διχόνοια στον ελληνικό πληθυσμό. Ναι. Πάμε παραπέρα. Νομίζω με ακούτε, έτσι. Βεβαίως σας ακούω. Ωραία. Απλά καταλήγουμε ότι θέλουν να δημιουργήσουν κλίμακα. Πάει αυτό στη Θράκη. Όπως έκανε και ο Κυράν πριν από λίγες μέρες. Πριν από ένα μήνα, πότε ήταν. Έτσι. Και τζαμιά ζήτησε, λοιπόν, και για μειονότητες μίλησε. Βέβαια. Μιλάει για μειονότητα. Ποιος? Αυτός που στην Κωνσταντινούπολη το 1923 ήταν 500.000 Έλληνες και τώρα έχουν μείνει 1.500 άνθρωποι. Εντάξει, συνεχίζουν, κύριε Φίλη, να εργαλειοποιούν έτσι όποιους και όπως μπορούν την... Ακριβώς. Είναι επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια αυτή, μάλλον αυτού του τύπου επισκέψεις. Είναι επικίνδυνες για την εθνική ασφάλεια και εμείς λειτουργούμε σαν να είναι στην Αλσατία Λορένη ένας Γερμανός ο οποίος πηγαίνει να επισκεφτεί τους Γερμανόφωνους της Αλσατίας Λορένης, οι οποίοι αισθάνονται οι Γάλλοι. Τι θα έπρεπε, ποια θα έπρεπε να είναι η στάση. Να έχουμε αυτό το επίπεδο. Ποια θα έπρεπε να είναι η στάση της χώρας. Η Ελλάς, τι θα έπρεπε να κάνει. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε αυτό το άντρο της ΜΙΤ στην Θράκη. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε το προξενείο της Κομωτινής. Δεν λειτουργεί ως προξενείο, λειτουργεί ως κέντρο αποσταθεροποίησης μιας ολόκληρης περιφέρειας της Ελλάδος. Στην δικαιολογία ότι αν εμείς κλείσουμε το προξενείο της Κομωτινής μπορεί να κλειστεί το προξενείο της Σμύρνης ή το προξενείο της Αδριανούπολης ή της Κωνσταντινούπολης, η απάντηση για μένα τουλάχιστον στα μάτια μου είναι ξεκάθαρη. Στα προξενεία μας αυτά διακυβεύεται τα συμφέροντα 1.500 Ελλήνων και των εκάστοτε τουριστών. Στη Θράκη διακυβεύεται η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Όποιος τα βάλει και θεωρεί ότι με το να το θεωρεί ως βασική δικαιολογία ότι θα μας κλείσουν τα προξενία σε αυτές τις περιοχές, άρα λοιπόν να αφήσουμε να πηγαίνουν και να έρχονται και να γίνει κέντρο διερχομένων η Κομωτινή, λυπάμαι αλλά είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Έχω πολύ ξεκάθαρη άποψη για το θέμα και επίσης στη δικαιολογία για τις Κωνσταντινούπολες, γιατί οι Τούρκοι φυσικά θα πάνε να κλείσουν τις Κωνσταντινούπολες, ότι διευκολύνεται το έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Οι Τούρκοι, ακόμα και αν μας πάνε μέχρι τη Λάρισα, να το πω έτσι ξεκάθαρα και ομά, οι Αμερικανοί δεν θα επιτρέψουν ποτέ το Πατριαρχείο να σταματήσει να λέγεται Οικουμενικό. Για ποιο λόγο? Και θα προστατεύουν το Πατριαρχείο. Γιατί? Για την αντίβαρο προς το Πατριαρχείο της Ρωσίας. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται προστασία από την Ελλάδα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπό την έννοια που την οποία λέω, και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ αυτό που λέω. Διότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο μπορεί να εξυπηρετηθεί πάρα πολύ καλά και από την υπερδύναμη ή εν πάση περιπτώσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν πάει να γίνει κάτι στο Πατριαρχείο, ο Πατριάρχης θα φύγει με το Air Force One, κύριε Αμποτίτση. Για να είναι ξεκάθαρο, για να καταλαβαίνουμε τι συζητάμε. Το να αφήνουμε αυτό το άντρο της ΜΙΤ στην Κομωτινή
θα μας οδηγήσει, δηλαδή εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει πάει εκεί η κατάσταση. Δεν είναι μια αναστρέψιμη, το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές. Εδώ και καιρό. Ναι. Είναι μια αναστρέψιμη, με την Τουρκία θα συγκρουστούμε. Λοιπόν, το βασικό όμως θέμα είναι να συγκρουστούμε με τους καλύτερους όρους προς την πατρίδα μας. Και το να υπάρχει αυτό το άντρο εκεί πέρα δεν είναι προς το συμφέρον της πατρίδας μας. Επί οποιοδήποτε κόστος διπλωματικού που θα μας επιβάλλει η Τουρκία, δεν πρέπει αυτό το προξενείο να συνεχίσει να υπάρχει στην Ελλάδα. Διότι εκεί η μόνη του δουλειά είναι να πάψει να υπάρχει Ελλάδα στο συγκεκριμένο μέρος. Και καταλαβαίνετε εσείς που είστε και οι Βόροι, καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα τι εννοούμε από πάρα πολλούς εδώ που είμαστε Νότιοι και το μόνο μας ενδιαφέρει είναι το survival. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια, λοιπόν, κύριε φίλε. Αυτή είναι. Πάω λοιπόν στο θέμα του κυρίου Τσαβούσογλου. Ο κύριος Τσαβούσογλου θα έρθει εδώ, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είτε τα λέμε είτε δεν τα λέμε, αυτό θα σου πούνε αυτό που σας είπα πριν και θα καθαρίσουμε. Μέχρι βέβαια που θα έρθει η ώρα όλοι να λογοδοτήσουμε για αυτά που κάναμε, για αυτά που δεν κάναμε, για αυτά που λέγαμε και αυτά που δεν λέγαμε σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την πατρίδα. Και αυτή η ώρα έρχεται πολύ σύντομα πλέον. Γιατί εμείς θέμε που θα οδηγηθούμε σε αυτή την ώρα. Μετράμε αντίστροφα, λέτε, ξεκάθαρα. Φυσικά. Εννοείται. Εδώ και 2 χρόνια μετράμε αντίστροφα, κατά τη δικιά μου άποψη. Mm-hmm. Από το Μάρτιο του 2018, που ξεκίνησαν επισήμως ιστορίες με τα φυσικά αέρια και την αποκλειστική οικονομική ζώνη στην Κύπρο, και που φωνάζαμε ότι ό,τι γίνει στην Κύπρο θα ακολουθήσει και στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αναφορικά με τον κύριο Τσαβούσογλου, πάλι θα πούμε δυστυχώς τα ίδια πράγματα. Πάλι 10 μέρες πριν γίνει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και πριν έχουμε και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, έρχεται ο Τούρκος εδώ για να πει ότι συζητάει με τους Έλληνες. Επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία. Άρα λοιπόν, για άλλη μια φορά, ναι, εμείς, ναι, το ίδιο. Ναι. Τι συζητάμε τώρα. Ναι. Δεν χαλάμε το σάλιο μας για αυτό το θέμα. Για να δώσουμε συγχωροχάρτη για ακόμα μια φορά, έτσι ώστε να διευκολυθούν οι φίλοι μας στην Ευρώπη να μην ασχοληθούν με την Τουρκία, ή εν πάση περιπτώσει να μην ασχοληθούν με το ζήτημα Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία, να το πω έτσι, γιατί αυτό είναι και το κρίσιμο για εμάς σε τελική ανάλυση. Και βέβαια να έχει πρόσωπο ο κύριος Ερντογάν όταν θα πάει να μιλήσει με τον κύριο Μπάιντεν, υποτίθεται και καλά, για να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους. Άρα λοιπόν για άλλη μια φορά εμείς κάνουμε τις ορτινάτζες των Τούρκων και τους κομβαλητές των Ευρωπαίων. Λυπάμαι πάρα πολύ, θα έρθει ο άνθρωπος αυτός εδώ, θα πει τα δικά του, κατά πάσα πιθανότητα θα προσπαθήσει να κάνει και το κομμάτι του για να υποτίθεται να φέρει ισοπαλία με αυτό το οποίο έγινε με τον κύριο Δένδια στην Άγκυρα. Νομίζω πως το περιμένουμε, ναι. Ναι. Αλλά μπορεί να κάνει την έκπληξη και να το κάνει αυτό στη Θράκη και να μην το κάνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, καταλάβατε, για να πει ότι εγώ είμαι, εσείς είστε βάρβαροι και εγώ είμαι ο πολιτισμένος Τούρκος που ήρθα και θα σας μάθω διπλωματία. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία, κυρία Μποτίτση, είναι μία και ξεκάθαρη. Mm-hmm. Για άλλη μια φορά δίνουμε συγχωροχάρτη στους επίδοξους ή πραγματικούς βιαστές των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και δυνητικός ή πραγματικός εθνικής μας κυριαρχίας, και υποτίθεται ότι λέμε ότι είμαστε ψύχρεμοι. Εγώ δεν θέλω να λέγουμε ψύχρεμους. Εγώ διδάσκω διεθνείς σχέσεις, έχω μάθει διεθνείς σχέσεις και είμαι ρεαλιστής. Και αυτά που λέμε δεν τα λέμε ούτε από μια πολεμουχαρή άποψη, ούτε τίποτα. Τα λέμε από μια ρεαλιστική άποψη, και η οποία δυστυχώς για τους πολλούς είναι αυτή που επιβεβαιώνεται από την ιστορία, η οποία γράφεται πλέον μέρα παραμέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναφερθήκατε και στους Ευρωπαίους, συγχωροχάρτη και εμείς, συγχωροχάρτη και αυτοί, οι οποίοι, ναι, όλα καλά. Είδαμε πώς κινήθηκαν για Λευκορωσία. Ναι, κύριε, αν μου επιτρέπετε, ναι, μόλις θα τελειώσει αυτό το παραμύθι, ναι, και η οπερέτα, ναι, θα στείλει τα ερευνητικά του. Και τα γεωτρύπανο κιόλας. Ναι, μα αυτά είναι τα αναμένουμε, τα περιμένουμε. Εσύ, δηλαδή, για να μην κοροϊδευόμαστε για το τι θα συμβεί πλέον από εδώ και πέρα. Μα πλέον οι κινήσεις του δεν κρύβονται. Έχει ανακοινώσει ήδη το τι θα κάνει, τα σχέδιά του. Εμείς απλά συνεχίζουμε τις συνομιλίες τώρα σε αυτό το κλίμα. Κυρία Μποτίτση, αποδίδεται στον Αϊνστάιν, δεν είναι αποδεδειγμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σοφή κουβέντα, θα μπορούσε να την είπε ο Αλμπέρτος Αϊνστάιν. Είπε ότι, λέει, είναι η μεγαλύτερη ηλικιότητα στον κόσμο, είναι να κάνει συνεχώς τέτοιο πράγμα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Ναι. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό.
Όσον αφορά τους Ευρωπαίους, ήθελα ένα σχόλιο πολύ σύντομο για την Λευκορωσία. Ναι. Είδαμε τις κυρώσεις, συνεχίζονται και οι συζητήσεις, την ίδια ώρα που για την Τουρκία δεν φαίνεται έτσι να δείχνουν την ίδια ευαισθησία και την ώρα μάλιστα που βγήκαν πολλά στην επιφάνεια από τον αρχιμαφιόζο, από τον αρχινονό, τον Πεκέρ εκεί στην Τουρκία. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι κάτι που δεν είναι μυστικό, ότι αποτελεί έτσι κόμβο ναρκωτικών η Άγκυρα. Ωστόσο δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα, δεν κουνιέται φίλο. Κοιτάξτε να δείτε. Αρχικώς για το θέμα της Λευκορωσίας. Mm-hmm. Οφείλω να πω ότι η αρχική μου θέση ήταν ότι είναι ένα εξοργιστικό γεγονός έτσι όπως συνέβη. Mm-hmm. Βέβαια, μετά επειδή και εγώ πληροφορήθηκα και είδα, γιατί δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, το ποιόν του κυρίου, mm-hmm. ο οποίος μιλάμε ότι είναι από ακραίος ακροδεξιός έως, εν πάση περιπτώσει, πέραν των ακροδεξιών οργανώσεων κινείται και εν πάση περιπτώσει είναι καταζητούμενος από το κράτος, εν πάση περιπτώσει της Λευκορωσίας. Νομίζω, δεν θέλω, επουδενή δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτό το οποίο έγινε, διότι μιλάμε ότι εάν αυτό γίνει πρακτική, καταλαβαίνετε πλέον ότι θα υπάρξουν τεράστια ζητήματα στις αερομεταφορές. Εννοείται. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το περάσουμε. Δηλαδή, υπό αυτή την έννοια, οι Ευρωπαίοι έχουν δίκιο. Ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το περάσεις έτσι. Mm. Δεν είναι αστείο αυτό το οποίο έγινε. Να σηκώνεται ένα μαχητικό αεροσκάφος και να κατεβάζει ένα αεροσκάφος άλλης χώρας. Που έχει ξεκινήσει από άλλη χώρα, που πηγαίνει σε άλλη χώρα. Γιατί έχει μέσα κάποιον που δεν τους αρέσει. Mm-hmm. Έτσι, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτού του τύπου τις τοποθετήσεις. Ανεξαρτήτως ιδεολογικών ή πολιτικών προτιμήσεων. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας ακραίος, ο οποίος προσπαθούσε να αποσταθεροποιήσει με κάθε περίπτωση οτιδήποτε έχει να κάνει με Λευκορωσία ή Ρωσία, οπότε αντιληπτό γιατί τον κυνηγάνε. Έτσι, αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Το τρίτο σημείο είναι ακριβώς αυτό που είπατε, το οποίο όντως δεν μας κάνει πλέον εντύπωση, τουλάχιστον εμάς που ασχολούμαστε με το ζήτημα Τουρκία. Η Τουρκία, πώς εμείς, κυρία Μποτίτση, μου λέμε ότι ζούμε χάριν των προγόνων μας, αυτό δεν λέμε. Επί της ουσίας, mm-hmm. ότι ζούμε λόγω της λαμπρής ιστορίας των προγόνων μας των αρχαίων. Λοιπόν, οι Τούρκοι έχουν αυτή την ασυλία στη Δύση λόγω της γεωγραφίας τους. Δηλαδή, έχουν αντιληφθεί ότι μπορούν να κάνουν τα μύρια όσα και τελικά δεν θα τους πειράζει κανένας. Γιατί? Μα γιατί ελέγχουν τα στενά. Αυτή είναι όλη η υπόθεση. Το α και το ω της Τουρκίας είναι η σημασία για τη Δύση της γεωγραφίας της. Επειδή το έχουν αντιληφθεί οι Τούρκοι αυτό, κάνουν ωσάν να μην υπάρχει, να έχουν το ακαταδίωκτο σε κάθε περίπτωση και με κάθε τρόπο. Η περίπτωση ότι μιλάμε για κράτος μαφία τώρα δεν είναι καινούργια. Ναι. Υπενθυμίζω από τη δεκαετία του 90 το ατύχημα του Σουσουρλού, έτσι, στο οποίο φάνηκε σε όλο το μεγαλείο το βαθύ κράτος, όπως το λέμε, αποδομάστηκε από τότε στην Τουρκία και το πώς κινείται οι μυστικές υπηρεσίες, το κοινό έγκλημα και η πολιτική στην ίδια ράγα σε αυτή τη χώρα. Ναι. Λοιπόν, το ότι δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι να ασχοληθούν γίνεται για έναν και μόνο λόγο. Διότι δεν θέλουν την Τουρκία επουδενή να φύγει από τον έλεγχό τους. Λοιπόν, αυτό όμως μπορεί να συμβαίνει γιατί ζούνε με τα δανεικά της γεωγραφίας. Θα πρέπει όμως να καταλάβουν οι Τούρκοι, επειδή φαίνεται ότι δεν το έχουν καταλάβει, ότι αυτό γίνεται μέχρι ένα σημείο. Όταν θα σπάσει και θα φτάσει στην κόκκινη γραμμή αυτού, τότε θα πέσουν ακριβώς λόγω της γεωγραφίας όλοι να σε φάνε. Λοιπόν, η Τουρκία φλερτάρει με αυτή την κόκκινη γραμμή αυτή τη στιγμή, σε συνδυασμό με το πώς κινείται στη διεθνή κονίστρα. Άρα μπορεί να είμαι απεσιόδοξος για το τι θα γίνει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Είμαι όμως και πολύ απεσιόδοξος για το μέλλον της Τουρκίας, εάν συνεχίσει έτσι σε γενικότερο γεωπολιτικό πλαίσιο. Ναι. Είναι πολλά που θα ήθελα να συζητήσω και για την εμπλοκή της όσον αφορά το Παλαιστινιακό. Απλά δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε. Ελπίζω σύντομα έτσι, αν έχετε και εσείς χρόνο, να τα ξαναπούμε. Πάμε στη διάθεσή σας, γιατί ας το πούμε και είναι... Το πρόγραμμά μου έχει αλλάξει τώρα. Γιατί αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό είναι ευχάριστο, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα.